Μετράτε 36 χρόνια ως προπονητής Στίβου. Ποιους ξεχωρίζετε ένα τσακ περισσότερο για το ταλέντο και την επιμονή τους? Τεντόβλο, παράδειγμα, είναι πάρα πολύ καλός εκτελεστής. Είναι αγωνιστής. Βούλα Πατουλίδο ήταν φοβερή στη προπόνηση, εργατική. Και το βλέπετε μέχρι σήμερα. Δεν κουράζεται αυτό το κορίτσι. Ζαλαγίτης Παπακώστα ήταν ταλεντάρες. Και έτσι αυτά τα δυνατά σημεία, αυτά τα προτερήματα, εγώ τα εκμεταλλεύομαι και με αυτό το τρόπο έχω αλλάξει και πολλές φορές προπόνηση για το κατένας. Με τον Μίλτο Τεντόγλου πώς γνωριστήκατε, πώς μιλήσατε? Το Μίλτο το είχα δει από μικρό παιδί. Ήρθανε πρώτη φορά με τον προπονητή του, Βαγγέλη, στη μια προετοιμασία στη Κρήτη. Στη Άγιο Νικόλαο θυμάμαι και δεν το ξεχνάω, γιατί περπατούσα από πίσω, έβλεπα τις κινήσεις του και βλέπω ένα παιδί να βάζει σε ένα τζιπ τα χέρια από πάνω και να πάει από την άλλη μεριά. Και λέω, όπα, εδώ έχουμε άλλο επίπεδο παιδί. Και έτσι με τις επιδόσεις του, γιατί έκανε και πάρα πολύ καλές επιδόσεις, πολύ γρήγορα ανέβηκε στις δεύτερη χρονιά, είχε επιδύσει πια 18-19 και ήταν πια το αστέρι της Ελλάδος στο αγώνισμα μήκους. Ο Μίλτο είναι μια κατηγορία μόνος. Είναι ένα παιδί που μέσα στην προπόνηση το μόνο που με απαντάει είναι το ναι. Είναι απίστευτο. Είναι παιδί που παίρνει την πειταρχία του σταδίου και του πάει στο σπίτι. Και εκεί είναι ακόμα πιο πειταρχημένος. Δεν το έχετε δει να διασκεδάζει. Δεν το έχετε δει να περπατάει στο κέντρο της Αθήνας νύχτα μέρα. Είναι ένα παιδί που είναι 8 χρόνια τα ίδια κιλά. 8 χρόνια έρχεται στην ίδια στιγμή, την ίδια ώρα στην προπόνησή του. Είναι μια επαναλαμβάνει την καθημερινότητά του κάθε μέρα. Και σε κάθε αγώνα, είτε σου κάνει από το πρώτο άλμα, είτε σου βγάλει την πίστη από το έκτο άλμα. Αλλά αυτός είναι ο Μίλτος. That is absolutely huge. 8.34. Δεν θα το έλεγα ότι είναι κοινωνικός, αλλά ευαίσθητος είναι. Και είναι πολύ αυστηρός. Αυστηρός στις σχέσεις του, στις επαφές του, στους δημοσιογράφους. And Patulidou of Greece is the Olympic champion. Patulidou of Greece. Πατουλίδου με τα εργατικότητά της δεν την προλάβαινε. Αυτή η κοπέλα μου έδειξε γιατί όποιος προσπαθεί θα αμυφθεί. Κάποια μέρα θα φτάσει εκεί στο προορισμό του με 1000%. Θα σας πω ένα περιστατικό το πρωί που πήγα να την πάρω για το τελικό από το δωμάτιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Βαρκελόνη. Την πάω σιγά σιγά την πόρτα να μην ξυπνήσουμε το σικιάτικο και ανοίγει η πόρτα και κάνει έτσι και βλέπω κόκκινα δόντια. Θα τους πιω το αίμα σήμερα και μένω κόκαλο εγώ. Δεν ήξερα τι να πω, τι να κάνω. Πήγε και χέρισε. Τα δόντια της γιατί ήταν κόκκινα, είχε χτυπήσει, είχε αίμα? Όχι, τα είχε βάψει με μανόια τα νύχια. Με τη Βούλα Τσιαμίτα είχατε κατακτήσει το Χριστό τον 99 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σεβίλης. Είχαν χωρίσει οι δρόμοι σας όταν είχατε πρωτογνωριστεί, σωστά τα λέω? Και μετά ήρθε και σας βρήκε εκείνη. Η Βούλα την πρωτογνώρισε στα 15 της, σε ένα αγώνα που είχε λάβει μέρος με τις γυναίκες. Είχε κάνει 6.09. Είναι μια απίστευτη επίδοση για 15χρονο κορίτσι. Και μεγάλωνε στο Βόλο, είχε έρθει εδώ στην Αθήνα, σπούδασε και είχε άλλο προπονητή. Και κάποια στιγμή την προσέγγισα και λέω, εσύ γιατί σταμάτησες? Δεν θες να συνεχίσεις? Και ήρθε την επόμενη μέρα πρωί-πρωί εδώ και με περίμενε. Του είχε μέσα της, γιατί με τη Βασδέκη είχαμε κοντρίτσες, γιατί ήταν η χαρακτήρα η Όλγα. Και η Βούλα έτσι ξεκινήσαμε, αλλά και αυτή είχε αδυναμίες. Και λέω, με αυτήν πρέπει να είμαι πάρα πολύ αυστηρός. Ή αυτό ή τίποτα. Τι αδυναμίες είχε? Το φαγητό. Αληθεύει μια ιστορία ότι της είχατε πάρει το πορτοφόλι σε κάποιους αγώνες για να μην τρώει γύρω-γύρω σοκολάτες και αναψυκτικά και να τσιμπολογάει? Αληθεύει. Πηγαίνοντας στα Κανάρια νησιά για προετοιμασία, μόλις φτάνουμε, τακτοποιούμε τα πράγματα, μαζευόμαστε, παίρνω το πορτοφόλι και λέω εδώ θα φτιάξουμε το τέλειο σώμα. Ποιο είναι το πιο συγκινητικό πράγμα που σας έχει πει ή έχει κάνει για σας κάποιος αθλητής σας?
Είναι πολλές κινήσεις που έχουν. Έχω δεχτεί αυτοκίνητο με κορδέλα. Βγαίνω από το σπίτι και βλέπω ένα αυτοκίνητο με κορδέλα. Αυτή ξάντα. Είχα πολλά τέτοια. Πολλά. Ή τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο. Δηλαδή, πολλές φορές χανόμαστε, αλλά τι κάνεις. Δηλαδή, αυτό έχει μεγάλη αξία.